Και θα συνδεθούμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσω Skype από την κουζίνα και από όλα αυτά τα τρόφιμα και τα αποφάγια μας. Θα πάμε στην κουζίνα, αλλά θα φτιάξουμε κορμί και θα δείξουμε ασκήσεις με την Χριστίνα να μας περιμένει, η οποία μου υποσχέθηκε ότι θα μας δείχνει σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού τι μπορούμε να κάνουμε για να γυμναστούμε. Χριστίνα Μαυρίδου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σε δούμε full screen για να σε απολαύσουμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Μας περιμένει στην κουζίνα σου και πάμε να δούμε πώς θα γυμναστούμε, τι ασκήσεις θα κάνουμε και πόσο εύκολο μπορεί να είναι αυτό. Ακριβώς. Καταρχάς, σήμερα θα ήθελα να πω ότι έχω τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ τον Σύλλογο Γονέων Φλόγα, που στηρίζουμε τα παιδάκια με καρκίνο και όποιος θέλει μπορεί να καλέσει στο 19813 να στηρίξει και αυτός με τη σειρά του. Και πάμε λοιπόν να δείξουμε ασκήσεις στην κουζίνα μας. Πολύ ωραία. Εν μέσω καραντίνας δεν ξέρω αν σε είχε πιάσει εσένα να μαγειρεύεις. Πάντως τους περισσότερους τους είχε πιάσει. Οι μισοί να μαγειρεύουν και οι άλλοι μισοί να κάνουν γυμναστική. Ισχύει. Εσύ το συνδύασες και τα δύο από ό,τι καταλαβαίνω, όσο περίμενες να γίνει το φαγητό. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, έτσι μου ήρθε λοιπόν η ιδέα. Μία φορά που περίμενα να γίνει το φαγητό, άρχισα λοιπόν να κάνω ασκήσεις. Και πάμε, σηκώνουμε το πόδι στο πλάι, γυμνάζοντας απαγωγό. Μπορούμε να σηκώσουμε το πόδι πίσω, γυμνάζοντας και γλουτό. Όση ώρα λοιπόν εδώ βάζουμε τα διάφορα ζαβατικά μας μέσα στην κατσαρόλα μας, μπορούμε να γυμνάσουμε και γλουτό. Σφίγγεις και λοιπόν. Επίσης μπορούμε να κάνουμε το πόδι μας να το σηκώσουμε πλάγια, διαγώνια προς τα πίσω, για να γυμνάσουμε το ψωμάκι που έχουν οι περισσότερες γυναίκες, γιατί έχουν σωματότυπο αχλάδι. Τοπικό πάχος. Ακριβώς. Τα ξέρουμε όλες αυτά, δυστυχώς. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Θέλω να τονίσω. Άσε με, Χριστίνα. Δείξε μου τις ασκήσεις για να τις κάνω μετά στο σπίτι, γιατί... Θέλω να τις κάνεις και να τραβάς και βίντεο. Θα το κάνω και θα στο στείλω. Θα το δούμε όλοι. Μη σου πω ότι τώρα πρέπει να σηκωθείς εκεί στην καρέκλα. Έχω φούστα, το σκέφτηκα. Λες να μην το σκέφτηκα. Την επόμενη φορά όμως δεν θα είμαι κοκέτα. Θα σου το αφήσω. Την επόμενη φορά σε θέλω δυνατή. Θα τα καθιερώσουμε τα ραντεβού μας. Εννοείται, ναι. Και πάμε να κάνουμε κάθισμα, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, με το σωστό τρόπο, πηγαίνοντας πίσω τη λεκάνη και τα γόνατα πίσω από τις μύτες των ποδιών, ούτως ώστε να βλέπουμε τις μύτες των ποδιών και για να μην πιέζουμε τα γόνατα έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε πίσω εισπνοή και πάνω εκπνοή. Να πούμε ότι πάντα εκπνέουμε στο δύσκολο μέρος της άσκησης όταν γυμνάζουμε τον μύ. Εκεί είναι το σημείο που θες να δεις. Ψήνεται το κέικ, ετοιμάζει το φαγητό. Για να ρίξω μια ματιά και ταυτόχρονα κάνω και μια κίνηση για μένα. Ακριβώς, ακριβώς. Και πάμε λοιπόν να γυμνάσουμε και προσαγωγούς στο μέσα μέρος των μυρών. Το δύσκολο σημείο και για τις γυναίκες, όπως έχουμε πει. Το οποίο έχει την τάση να χαλαρώνει πολύ εύκολα. Τοποθετούμε τα πέλματα διαγώνια προς τα έξω να κοιτάνε, ανοιχτά. Και κατεβαίνουμε μέχρι τα γόνατά μας να σχηματίσουμε μία ορθή γωνία. Λίγο σαν σούμο σκουότ. Ακριβώς, ναι. Αλλά με πιο ανοιχτά, θα σας το δείχνω και μπροστά. Ωραία. Ανοιχτά διαγώνια να κοιτάνε. Εισπνοή κάτω, εκπνοή πάνω. Εισπνοή από τη μύτη πάντα και εκπνοή από το στόμα. Και μπορούμε συγχρόνως να γυμνάσουμε και γάμπα. Εδώ. Καθόμαστε σε ορθή γωνία το γόνατο και σηκώνουμε το πέλμα προς τα πάνω. Πάντα στηριζόμαστε τον πάγκο της κουζίνας μας για να μην πέσουμε και τραυματιστούμε. Τέλεια. Και πάμε τώρα να γυμνάσουμε δικέφαλο και στήθος. Τοποθετούμε τις παλάμες μας στο άνοιγμα των ώμων. Αν θέλουμε και λίγο πιο ανοιχτά. Τα πέλματα πιο ανοιχτά, στο άνοιγμα των ώμων και αυτά για να έχουμε καλύτερη ισορροπία. Ωραία. Και πάμε κάμψη, εισπνοή κάτω, εκπνοή πάνω. Νιώθουμε το στήθος μας να γυμνάζεται. Το θώρακα όλα. Και όσο πιο κάτω, ακριβώς, το θωρακικό μη, και όσο πιο κάτω κατεβαίνουμε, τόσο πιο δύσκολο είναι. Και πάμε να το συνδυάσουμε και με κοιλιακό. Πώς. Εισπνοή κάτω, εκπνοή πάνω και φέρνω γόνατο προς το στήθος, σφίγγοντας πολύ καλά τον κοιλιακό μου. Εισπνοή, εκπνοή και φέρνουμε ένα λάξ τα γόνατα προς το στήθος. Μπορούμε να το κάνουμε και πιο δύσκολο, γυμνάζοντας
έσω πλάγιο κοιλιακός, στρίβοντας τη λεκάνη και θέλοντας να ακουμπήσει το αντίθετο γόνατο με αγκώνα. Α, το στρίβεις και το φέρνεις προς τον αγκώνα σου, ναι. Ακριβώς. Για να γυμνάσουμε έσω πλάγιο. Εκεί σφίγγουμε κοιλιακούς, κρατάμε την ισορροπία μας και ταυτόχρονα σφίγγουμε καθώς φέρνουμε το πόδι σαν ροκανίσμα, σαν να τα... Ακριβώς. Ακριβώς και εκπνέουμε στο δύσκολο σημείο της άσκησης, εδώ. Πρέπει να το φέρεις ψηλά το πόδι, Χριστίνα. Δηλαδή, αν μια κυρία δεν μπορεί και το πάει προοδευτικά. Κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει να πιέζουμε το σώμα μας. Ωραία. Για να μην έχουμε τραυματισμούς. Όπου μπορεί ο καθένας και με τον καιρό να το προσπαθήσει να το πετύχει. Και μπορούμε τώρα να φέρουμε και το γόνατο απ' έξω. Ίδιο γόνατο με ίδιο αγκώνα. Τι γυμνάζεις? Να ενώνουμε. Πλάγιο πάλι κοιλιακό. Εδώ. Ναι. Εισπνοή, εκπνοή, τέλεια. Και πάμε να γυμνάσουμε τώρα και έξω πλάγιο κοιλιακό. Για να το γυμνάσουμε. Α, τις λαβές του έρωτα, όπως λένε κάποιοι. Αυτές οι λαβές και αυτός ο έρωτας μας έχει λαβώσει. Για πες. Έμα, μας έχει καταστρέψει. Και πάμε, στηριζόμαστε στον πάγκο της κουζίνας με τον αγκώνα. Γυμνάζουμε συγχρόνως και τον ώμο μας, να πούμε. Δελτοειδή. Και... κάτω λεκάνη και πάνω. Κάτω και πάνω γυμνάζουμε αυτόν τον πλάγιο το μία από αυτή την πλευρά από τη μέσα. Ναι. Εισπνοή κάτω, εκπνοή πάνω. Ατεντώνεις και χεράκι, και... Βοηθάς την κίνηση. Ναι, για πιο δύσκολο. Βέβαια, μια κυρία που δεν θα έχει γυμναστεί ποτέ ζωή, τι μπορεί να στηρίξει και το άλλο της χέρι στο μπάγκο της κουζίνας. Mm-hmm. Και πάμε να δείξουμε και για πιο προχωρημένους. Μπορούμε να σηκώνουμε και πάνω το πόδι στο πλάι για απαγωγό. Κάτω λεκάνη και πάνω. Κάτω και πάνω. Κάτω και πάνω εκπνοή. Και μπορούμε για ακόμα πιο δύσκολα να ενώνουμε και ίδιο αγκώνα με πόδι. Με γόνατο. Κάτω λεκάνη και πάνω. Τέλεια. Και πάμε λοιπόν τώρα να γυμνάσουμε τρικέφαλο. Ο άλλος όμως που έχουμε πει ότι έχει την τάση να χαλαρώνει. Δύσκολο σημείο. Ειδικά στις γυναίκες. Ναι, πολύ δύσκολος, όντως. Δύσκολο. Τοποθετούμε τις παλάμες μας να κοιτάνε μπροστά, στην άκρη του πάγκου. Πάμε λίγο πιο μακριά τα πέλματα και κατεβάζουμε λεκάνη προς τα κάτω, τόσο ώστε ο κορμός μας να είναι κάθετος στο έδαφος και να μην ακουμπάει. Θα σας το δείξω και από αυτήν την πλευρά. Ναι. Για να το δείτε καλύτερα, μέχρι ο αγκώνας μας να σχηματίσει μια ορθή γωνία. Αλλά αν δεν μπορείτε, μπορείτε και λιγότερο. Εδώ, έτσι. Και λιγότερο να κατεβαίνετε. Θα μην πιέζουμε το σώμα μας, δεν υπάρχει λόγος. Τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτό, ξαναλέω εγώ, για να το ξέρουν και οι υπόλοιπες κυρίες, την απόστασή μας, την κίνησή μας. Ακριβώς. Ναι, θα πρέπει να προσέχουμε η απόσταση του κορμού να μην είναι μεγάλη σε σχέση με την κουζίνα μας. Από εδώ λοιπόν. Να μην είναι εδώ, ας πούμε. Θα τραυματιστούμε. Ακριβώς, θα τραυματίσουμε τον ώμο. Και επίσης να μην κατεβαίνουμε πάρα πολύ χαμηλά. Γιατί πάλι θα τραυματίσουμε τον ώμο. Okay. Οπότε λοιπόν ξαναδείχνω το σωστό τρόπο βύθισης για τρικέφαλο. Εισπνοή κάτω, εκπνοή πάνω. Μπορούμε τώρα να το συνδυάσουμε και με γλουτό, πάλι. Για πες. Τοποθετούμε αντίθετο, το πόδι μας στο αντίθετο γόνατο, τον αστράγαλο, την ξέχασα τη λέξη, και πάμε κάτω, εισπνοή και πάνω, εκπνοή. Σαν να δείχνουμε ότι είμαστε χαλαροί. Κατάλαβε όλο το ποδαράκι. Ναι, αλλά ναι, δεν ναι, είσαι. Ναι. Η ψυχούλα σου το ξέρει εκείνη την ώρα. Η ψυχούλα μου το ξέρει. Ακριβώς. Και εισπνοή κάτω και εκπνοή πάνω. Γυμνάζουμε τον ένα γλουτό. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς μπορούμε να γυμνάσουμε συγχρόνως. Και τετρακέφαλο. Τεντώνουμε το ένα πόδι. Και πάμε να κάνουμε κάθισμα με το ένα. Και γυμνάζουμε και τους δύο τετρακεφάλους. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, εκπνοή. Και μπορούμε να το συνδυάσουμε και με κοιλιακό πάλι. Αυτές είναι για πιο προχωρημένους, ναι, να πούμε. Εισπνοή κάτω, εκπνοή πάνω και φέρνω γόνατο πάλι στο στήθος.
Τέλεια. Τέλεια. Και ξέρεις, σκεφτόμουν κάποια στιγμή, Χριστινάκη, να δείξουμε αν γίνεται και για τις μανούλες με σωματικό βάρος έξτρα. Σωματικό βάρος και με το παιδάκι μας μαζί ή με το σκυλάκι μας μαζί. Δεν είναι αυτό σωματικό βάρος έξτρα. Α, τέλεια. Όντως. Γιατί βοηθάει. Και ταυτόχρονα είναι και ωραίο και γλυκό, κατάλαβες. Και λες, κάτσε μη μου πάθει και τίποτα. Έχεις και κίνητρο. Ακριβώς. Θα δείξουμε. Ναι, όντως. Τέλειο. Έχεις και το κίνητρο. Και πάντα στο τέλος θέλω να πω να κάνουμε διατάσεις. Για να μην πιαστούμε την επόμενη μέρα και για να μην έχουμε κάποιον μυϊκό τραυματισμό. Στρέτσι. Όπως μυϊκή θλάση. Και σας δείχνω στο πλάι πώς τραβάμε, γιατί είναι με τετρακέφαλο. Ναι. Και εδώ τοποθετούμε τον αντίθετο αστράγαλο στο γόνατο και καθόμαστε προς τα κάτω, λυγίζουμε, να διατείνουμε και γλουτό και απαγωγό με αυτόν τον τρόπο. Μα αλήθεια είναι και τόσο σημαντικές οι διατάσεις. Είναι η αλήθεια είναι, γιατί αν δεν διατείνουμε στο τέλος, την επόμενη φορά που θα πάμε να κάνουμε κάποια απότομη κίνηση, ο μυς θα έχει μαζέψει από την άσκηση, ακριβώς θα έχει κοντίνει το μήκος του, να το πούμε έτσι, θα έχει βραχυνθεί. Οπότε με μία απότομη κίνηση είναι πολύ εύκολο να τραυματιστεί. Βέβαια. Να σπάσουν οι μυϊκές ίνες και να έχουμε την μυϊκή θλάση. Και λες πώς γίνεται, πώς το έπαθε. Πώς το έπαθε, να τα. Ακριβώς. Συνήθως το παθαίνουμε και δεν καταλαβαίνουμε πώς το πάθαμε και πότε. Και λέμε να τα. Να τα, να τα. Ανοίγουμε τα πόδια και τεντώνουμε, πιέζουμε προς τα κάτω. Αυτή ξεκουράζει πάρα πολύ πάντως η άσκηση. Ακριβώς. Νιώθεις ρε παιδί μου ότι ανασένεις μετά ότι... Τέλεια, ναι, είναι θαυματουργή. Τεντώνουμε πίσω πίστιο μοιραίο και στήθος. Ανοίγουμε στήθος. Είναι πάρα πολύ καλή. Όπως πάμε και για ώμο και για τρικέφαλο. Το δείχνω και από το πλάι. Και είμαστε έτοιμοι. Και ένα τελευταίο, αυτό που κάνεις έτσι μπροστά, αυτά τα χεράκια και απ' τα δαχτυλάκια. Λοιπόν, και αυτό. Εγώ έκανα κάτι μπόνους. Κατάλαβες, για σένα, Χριστινάκη, ήταν αφιερωμένο αυτό. Μπράβο. Έκανα μία άσκηση και ήταν αυτή. θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια ακόμα φορά και να θυμίσω στον κόσμο και τα social media σου και τις ωραίες προτάσεις και το κανάλι σου στο YouTube, Facebook, Instagram της Χριστίνας. Τα βλέπετε, Κρίστη Μαυρίδου. Εντοπίστε την, είναι γλυκύτατη. Σ' αγαπάνε πάρα πολύ, να ξέρεις, και χαίρομαι όταν βλέπω έτσι γυναίκες και όμορφες και που μας δείχνουν και μας μαθαίνουν, απλά μας τα λένε και τα καταλαβαίνουμε και ταυτόχρονα κατανοεί και ενθαρρύνει, γιατί ξέρεις να στηρίζεις τις γυναίκες και όχι μόνο, αλλά κυρίως εμάς τις γυναίκες. Και αυτό ειλικρινά μας ξεχωρίζει έτσι κι αλλιώς την καρδιά σου. Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε χίλιο ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αληθινά είναι τα λόγια μου. Θα τα ξαναπούμε. Θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας. Μου το ταξες. Την επόμενη εβδομάδα σας έρχομαι. Έγινε, με νέο ασκησιολόγιο. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά.